Το τελευταίο μας θέμα για απόψε έχει να κάνει με το ελληνικό θεματικό πάρκο που οργάνωσε στο μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο της Ευρώπης, Westfield Λονδίνου, ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού σε μια εκδήλωση προβολής των ελληνικών προορισμών. Στο θεματικό πάρκο υπήρχαν διάφορα περίπτερα που παρουσίαζαν νησιά της Ελλάδας και άλλους ελληνικούς τουριστικούς προορισμούς. Η μεγαλύτερη εκδήλωση που έγινε ήταν η ερμηνεία του τραγουδιού «Watch My Dance» από τους Λούκα Γιώρκα και Στέρεο Μάικ, με το οποίο θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στο φετινό διαγωνισμό της Eurovision. Πρώτα όμως θα παρακολουθήσουμε την αποκλειστική συνέντευξη του Λούκα Γιώρκα που έδωσε στο Hellenic TV και στο συνάδελφό μας Γιάννη Ιωάννου. Λούκας Γιώρκας, ένα μεγάλο όνομα, το οποίο όπως θυμάμαι κάποτε που παρακολουθούσαμε τα επεισόδια του X-Factor, θα μείνει στην ιστορία. Πες μας την εμπειρία σου, πώς είσαι αυτή την εμπειρία με το X-Factor. Ήταν μια πολύ έντονη εμπειρία, η οποία εντάξει, είχε πολύ καλές στιγμές και πολύ αρνητικές, ας το πούμε, στιγμές, οι οποίες ήταν όλες έντονες, αλλά θεωρώ ότι ένας άνθρωπος πρέπει να κρατάει μόνο τις θετικές εικόνες και αναμνήσεις του για να μπορεί να προχωρά. Νομίζω ότι όλο αυτό το πράγμα θέλει μια σωστή διαχείριση, έτσι ώστε ο άνθρωπος να προσπαθεί και να μπορεί να προχωρά προς το στόχο του, χωρίς να τον εμποδίζουν διάφορα παρελκόμενα. Αυτό κάνω και εγώ και προσπαθώ να κάνω, δηλαδή να είμαι συγκεντρωμένος στο στόχο μου, να τραγουδάω, ο στόχος μου είναι να προσπαθήσω να τραγουδάω πολλά χρόνια στην Ελλάδα και να πω πολύ ωραία τραγούδια, όπως είναι και το Watch My Dance τώρα. Εντάξει, θέλει σωστή διαχείριση και υπομονή, αργά και σταθερά βήματα. Πόσο πολύ έχει αλλάξει η ζωή σου από τότε που βγήκες να κερδίσεις το X-Factor? Εντάξει, νομίζω ότι έχει αλλάξει εντελώς, γιατί υπάρχουν νέες παραστάσεις, νέες καταστάσεις, νέα διαχείριση, αλλά εντάξει, ψυχραιμία θέλει και γαλήνη. Ποιοι ήταν αυτοί που πραγματικά σε βοήθησαν, οι συνεργάτες σου, στα πρώτα σου βήματα? Εντάξει, είναι πάρα πολλοί όσοι ήταν δίπλα μου και με βοήθησαν. Ή έχουν ξεχωρίσει περισσότερο? Από συνεργάτες, επαγγελματικά συνεργάτες λες, έτσι. Σίγουρα ο Γιώργος Στεφάνος ήταν ο άνθρωπος που έγραψε και έκανε παραγωγή στο πρώτο μου CD single με τίτλο «Μαζί». Με τα τραγούδια εδώ μαζί το «Δεν φαντάζεσαι» και άλλα τρία τραγούδια, το οποίο έγινε και χρυσό. Τον οποίο και ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί το να ένας καινούργιος τραγουδιστής να ξεκινάει με τον συνθέτη Γιώργο Θεοφάνους είναι κάτι πολύ σημαντικό. Δίπλα μου ήταν οι γονείς μου και οι φίλοι μου, γιατί ξέρετε πολλές φορές η δύναμη και η πηγή της δύναμης είναι η αγάπη του κόσμου και περισσότερο των δικών σου ανθρώπων. Όσο είσαι δυνατός εκεί, δεν μπορεί να σε ταράξει τίποτα. Υπάρχει μια φράση που λέμε ότι πρέπει να μάθουμε από τους παλιούς. Με ποιους μεγάλους καλλιτέχνες έχεις συνεργαστεί ή ακόμη συνεργάζεσαι? Εντάξει, έχω συνεργαστεί με αρκετούς τραγουδιστές, αλλά η συνεργασία και η σεζόν που πέρασα τώρα και την προηγούμενη εβδομάδα τέλειωσε και είμαι πολύ στεναχωρημένος γι' αυτό, ήταν νομίζω κορύφωση, γιατί συνεργάστηκα και ήμουνα και συνυπήρξα στο Ιερά Οδό μαζί με την Μπέγκη Ζήνα και τον Δημήτρη Μητροπάνο. Έτσι ένα όνειρο για μένα, το οποίο έγινε πραγματικότητα. Ζούσα αυτούς τους ανθρώπους καθημερινά και πέραν του τραγουδιστικού επίπεδου που τους θαυμάζω ιδιαίτερα, ζώντας τους και σαν ανθρώπους, είχα τη μεγάλη τιμή να τους δω, να τους μελετήσω και να πάρω ό,τι καλό μπορώ να πάρω από αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί ειδικά ο Δημήτρης Μητροπάνος είναι ένας τραγουδιστής ο οποίος νομίζω ότι έχει ήδη περάσει την πόρτα της ιστορίας και θα είναι εκεί. Με ποιους θα ήθελες να συνεργαστείς στο μέλλον? Εντάξει, νομίζω ότι πέρα από αυτή τη συνεργασία, προφανώς θέλω να συνεργαστώ με όλους τους Έλληνες καλλιτέχνες που θαυμάζω, αλλά θεωρώ ότι η κορυφαία συνεργασία ήταν αυτή με τον Δημήτρη Μητροπάνο και την Μπέγκη Ζήνα. Έχω συνεργαστεί ήδη με τον Γιώργο τον Μαζονάκη, με την Νατάσα Θεοδωρίδου, με την Έλληνα Παπαρίζου, που ήμασταν μαζί σε διάφορα νυχτερινά μαγαζιά, αλλά θεωρώ ότι η κορύφος ήταν ο Δημήτρης Μητροπάνος και η Μπέγκη Ζήνα. Λούκας Γιώρκα, για τη στιγμή αυτή, το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι καλή επιτυχία και ό,τι καλύτερο σε ό,τι για να κάνει στο μέλλον, Λούκα μου. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη μου. Επίσης, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την ελληνική παροικία εδώ στο Λονδίνο και στην Αγγλία γενικότερα, που από την πρώτη μέρα πατήσαμε το πόδι μας και δεν το λέω ούτε για διαφημιστικούς λόγους ούτε για PR, αλλά το λέω με την καρδιά μου, μας αγκάλιασε. Μαζί ήμασταν χθες το βράδυ. Πέρασαμε πάρα πολύ όμορφα. Περνάμε πολύ όμορφα. Ευχαριστούμε για τη στήριξη και την αγάπη. Και η Ελλάδα είναι παντού. Η Ελλάδα είναι παντού, αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και όλα αυτά. Να είστε καλά.
Αμέσως τώρα θα παρακολουθήσουμε το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει φέτος την Ελλάδα στο διαγωνισμό της Eurovision, που ερμήνευσαν ο Λούκας Γιώρκας και ο Στέρεο Μάικ στο ελληνικό θεματικό πάρκο στο Westfield. Αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, αυτά είχαμε για σας απόψε. Εδώ να σας υπενθυμίσουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά στο 0208 292 7037 ή μέσω της ηλεκτρονικής μας διεύθυνσης info@hellenictv.net. Πριν όμως σας αποχαιρετήσουμε, ας ρίξουμε μια ματιά στις επόμενες εκδηλώσεις της παροικίας μας. Την ερχόμενη Δευτέρα, 11 Απριλίου, διοργανώνεται εκδήλωση μνήμης και τιμής στους Καβάζογλου και Μισιαούλη, στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο στο Wood Green στις 7.30 το βράδυ. Την ίδια μέρα, στο Ελληνικό Κέντρο και ώρα 7.30, το Γραφείο Εκπαίδευσης του Λονδίνου και η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής θα παρουσιάσουν το Πασχαλινό Διήγημα του Παπαδιαμάντη, Παιδική Πασχαλιά. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η δεξίωση. Τέλος, την 3η 19 Απριλίου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και η Ελληνική Κυπριακή Αδελφότητα οργανώνουν διάλεξη στο Οίκημα της Αδελφότητας στις 7.45. Κύριος ομιλητής, ο καθηγητής Ανδρέας Καπαρδής, με θέμα «Εφαρμογές της ψυχολογίας στο δίκαιο και στην ανακριτική». Αμέσως μετά ακολουθούν οι ταινίες «Το φυλακτό της μάνας» και «Δακρυσμένα μάτια». Αύριο Σάββατο, στις 7.30, μην ξεχάσετε να παρακολουθήσετε την εκπομπή «Αύριο είναι Κυριακή» με τον πατέρα Ιωσήφ Παλιούρα, πρωτοπρεσβύτερο του Ναού των 12 Αποστόλων. Αμέσως μετά, στις 8, παρακολουθήστε την εκπομπή «Ο Μάριος Καμιναρίδης παρουσιάζει». Την Κυριακή στις 7.30 παρακολουθήστε την εκπομπή «Ποιητική Ανθολογία» με τον Ειρήνα Αρχοστεφάνου, ενώ στις 8 παρακολουθήστε την εκπομπή «Πρόσωπα» με τον Βασίλη Παναγή. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί τηλεθεατές, έχουμε φτάσει στο τέλος της απόψινής μας εκπομπής «Ομογένεια εδώ Λονδίνο». Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και απόψε. Από όλους εμάς εδώ στο Hellenic TV, σας ευχόμαστε να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ και ένα καλό Σαββατοκύριακο.
Ραντεβού λοιπόν ξανά την επόμενη Παρασκευή, την ίδια ώρα. Γεια σας!